Ο κύριος Παπαδημητρίου έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να με συγχωρέσετε για την απουσία μου στην προηγούμενη συνεδρίαση από κακή συνεννόηση. Ήθελα να επιμείνω σε κάτι που το είχα πει και στην πρώτη μας συνεδρία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, ότι και το είπε και ο κύριος Υπουργός νωρίτερα. Επειδή όλα τα θέματα είναι κυριολεκτικώς πολύ ενδιαφέροντα, πάντοτε καλούμαστε να δούμε με ποιο θα ασχοληθούμε ίσως λίγο περισσότερο. Σε κάποιο βαθμό πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας στο ζήτημα της επεξεργασίας του νερού και της ποιότητας του νερού σε ολόκληρη τη χώρα. Γιατί χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, εγώ έχω υπόψη με ένα Δήμο, όχι μακριά από την Αθήνα, που είναι αποτέλεσμα τριών Δήμων, που ήταν περισσότεροι, έτσι γίνεται συνήθως. Και τώρα, για παράδειγμα, το κοίταξα να είμαι βέβαιος, έχει 77 διαφορετικές τιμές για το ίδιο προϊόν, για το νερό. Ακόμη δεν κατόρθωσαν δηλαδή οι Δήμοι να βρουν μια πολιτική στο βασικό θέμα που είναι η τιμολόγηση. Το νερό είναι δυστυχώς απαράδεκτα φθηνό. Η σπατάλη του είναι εξωφρενική. Η δε επεξεργασία του είναι σχεδόν, θα έλεγα, σπάνια, ακόμη και σε μικρές πόλεις που εκεί θα έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτικά τα πράγματα. Άρα, θα ήταν καλό για την Επιτροπή να ρίξουμε λίγο περισσότερο βάρος στο θέμα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων όταν πρόκειται για τις χρήσεις οι οποίες είναι πολύ κοντά στην καθημερινότητα του ανθρώπου, πέραν των αγροτικών και των άλλων χρησιμοτήτων. Η ίδρυυση, λοιπόν, όπως πολύ σωστά λέτε, και η αποχέτευση, η οποία έχει τεράστια συνάρτηση με το περιβάλλον και δυστυχώς ακόμη γίνεται, ακόμη και όταν υπάρχουν επεξεργασίες, διότι όλοι τώρα έχουμε υπόψη μας η επεξεργασία, μπορεί οι τεχνικές της προδιαγραφές να είναι άριστες στο χαρτί, αλλά από εκεί και πέρα η καθημερινή της λειτουργία είναι εξαιρετικά ακριβή και πολύ συχνά οι Δήμοι έχουν την πρόκληση να την κάνουν λίγο φθηνότερη. Ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτό που αναφέρατε, αγαπητές συνάδελφοι, με το να σου πω, διότι επειδή εγώ συμμετείχα σε αυτή την καμπάνια για την καθαριότητα του, ενημερώθηκα πρόσφατα ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι σχεδόν πρότυπη για το πώς να γίνει. Και εγώ θα ήθελα να το ελέγξω, διότι ωραία μου τα λένε οι βιομήχανοι, αλλά θα ήθελα η Επιτροπή μας να έχει εδώ την ευκαιρία να τους ακούσει. Να δούμε τα καλά, να δούμε ενδεχομένως και αν υπάρχουν ελλείψεις. Θα ήθελα να προσθέσετε αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι, θα προσθέσουμε και αυτά τα θέματα. Θα ήθελα, βέβαια, και από εσάς κάποιες περαιτέρω λεπτομέρειες σε σχέση με το σε τι αναφέρεστε όταν αναφέρεστε τιμολόγηση του νερού. Κύριε Μυρά, κύριε Παδημήτρη, να κάνω μία διευκρίνηση για να μην αντιληφθώ εγώ λάθος την πρόταση την οποία κάνετε. Θέλετε να συζητήσουμε το θέμα της τιμολόγησης του νερού? Πώς ακριβώς το εννοείτε, για να το καταγράψουμε αυτό σωστά? Αυτό μου έλεγε και ο συνάδελφος. Εγώ είπα ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή η παροχή του ύδατος γίνεται σε τιμές οι οποίες δεν αποτρέπουν από την ορθολογική χρήση και από την σωστή χρήση του ύδατος. Αυτό είναι και ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι δεν έχει εξηγηθεί με ποιο τρόπο πρέπει να γίνεται αυτό και γιατί οι Δήμοι δεν έχουν και ίσως τους πόρους. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε την πρωτοβουλία να εξηγήσουμε γιατί πρέπει το νερό να έχει τη σωστή του τιμή. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Και υπάρχει